Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλό μήνα φυσικά. 1η Δεκέμβρη σήμερα και τι ημερομηνία κάθε 1η Δεκεμβρίου μας ξυπνάει τόσες και τόσες αναμνήσεις. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7, σήμερα Παρασκευή 1η του Δεκέμβρη, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, εκπομπή του All About Aris, στη συχνότητα του Λίμπερο, κυτρινόμαυρη ενημέρωση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει φυσικά στην επικαιρότητα, είτε από τη μορφή ρεπορτάζ, σχολιασμού, συνεντεύξεως. Οτιδήποτε κυκλοφορεί που λέμε και έχει κυτρινόμαυρη απόχρωση, εδώ θα το ακούσετε μέχρι και τις 7 με τον Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα του. Είμαστε και σήμερα. Εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, μπορείτε φυσικά όπως συνηθίζουμε να το κάνετε μέσω μηνυμάτων FM, κενό, γράφετε αυτό που θέλετε, το περιεχόμενο του μηνύματός σας δηλαδή, και στη συνέχεια το αποστέλλετε στο 545-26. Έχουμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκυριακό. Επιστρέφει και το μπάσκετ στις επάλξεις τις αγωνιστικές, με παιχνίδι μάλιστα πολύ δύσκολο κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας, που είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Μια ομάδα η οποία με αργά αλλά σταθερά βήματα τα τελευταία χρόνια αρχίζει να καθιερώνεται στο μπασκετικό στερέωμα, θα έλεγε κανείς. Μια ομάδα η οποία έχει μια διοικητική υγεία, έχει μια καλή ομάδα αγωνιστικά. Και αύριο υποδέχεται τον Άρη στην Πάτρα σε ένα δύσκολο εκτός έδρας αγώνα για την ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Να δούμε πώς θα αντιδράσει μάλιστα μετά την διακοπή του πρωταθλήματος για τους αγώνες της εθνικής ομάδας και υπό τις ανακατατάξεις αγωνιστικές οι οποίες γίνονται και θα γίνουν από ό,τι φαίνεται στην ομάδα και τις επόμενες μέρες. Το ποδόσφαιρο από την άλλη έχει ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι, τρίτο συνεχόμενο, δεύτερο για το πρωτάθλημα, με τον Κισαμικό. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι από αυτά που εγώ χαρακτηρίζω ύπουλο, δηλαδή που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θέλει και πολύ λίγο να το πάρεις αψήφιστα και να βρεις τον πελά σου, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, διότι έχεις απέναντί σου μια ομάδα που είναι και αίτητη, δεν έχει να χάσει τίποτα, αποτελείται από ένα νεανικό ρόστερ, τα παιδιά δηλαδή του Κισαμικού που θα έρθουν να παίξουν την Κυριακή στο Βικελίδης θα έρθουν για να δείξουν πράγματα παίζοντας με τον Άρη, τη μεγαλύτερη ομάδα της κατηγορίας, και από αυτή την άποψη θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει ο Άρης να νομίσει ότι επειδή έχει 5 στα 5, μόνο με τη φανέλα θα κερδίσει τον Κισαμικό, την ομάδα η οποία είναι πλέον μια ένωση του Κισαμικού με τον ΑΟ Χανίων, είναι μια ομάδα ενιαία πλέον, για να εκπροσωπεί έτσι όλη εκεί την περιοχή. Θα πούμε αρκετά πραγματάκια για το πώς προετοιμάζεται και ο Κισαμικός, αλλά και ο Άρης 2-24 ώρα πριν από αυτή την αναμέτρηση, που είναι η τελευταία πριν από την διάδα των πολύ σημαντικών αγώνων κόντρα σε Δόξα Δράμας εκτός, την 7η αγωνιστική, και Όφη εντός. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και τα δύο τελευταία αυτά παιχνίδια. Δεν θα έχουμε δηλαδή παιχνίδι στις 20 του Δεκέμβρη, την Τετάρτη δηλαδή, όπως υπολογίζαμε. Και δεν το υπολογίζαμε εμείς, το υπολόγιζε η Football League και μάλιστα το είχε ανακοινώσει κιόλας στο πρόγραμμά της. Ο Άρης θα ταξίδευε κανονικά στο Αίγιο για να παίξει 20 του Δεκέμβρη Τετάρτη με τον Πανεγιάλιο. Αλλά σήμερα βγήκαν οι ημερομηνίες της επόμενης φάσης, μέχρι και τον τελικό, να σας πω την αλήθεια, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και ως διαμαγείας, φίλε Χρήστο Κιώση, η ΕΠΟ έγραψε στα παλιά των υποδημάτων της τη Football League και όρισε παιχνίδι κυπέλου αγωνιστική 20 του Δεκέμβρη. Την ημέρα δηλαδή που υπάρχει αγωνιστική στη Football League. Σαν σας λέει, εσάς δεν σας υπολογίζουμε κύριοι στη Football League, σας γράφουμε στα παλιά των υποδημάτων μας. Η Super League έχει 14 ομάδες από τις 16 που συνεχίζουν στο θεσμό. Είναι μόνο τα Τρίκαλα και Όφη οι δύο ομάδες από τη Football League και δεν μας ενδιαφέρεται. Άρα ξεκουραστείτε από τις 17 μέχρι τις 7 του Γενάρη, γιατί το πιθανότερο σενάριο είναι να παίξει ο Άρης 17 του μήνα με τον Όφη, την 8η αγωνιστική, και να επιστρέψει μετά να παίξει την επόμενη, την 9η, στις 7 Ιανουαρίου. Δηλαδή να κάνει ένα 20ήμερο, τρεις εβδομάδες δηλαδή, διακοπή στις αγωνιστικές, με ένα μεγάλο διάστημα, πάρα πολύ μεγάλο.
που θα αλλάξει, θα αναπροσαρμόσει εάν επιβεβαιωθεί και το πρόγραμμα της τεχνικής ηγεσίας, φαντάζομαι, που είχε κάτι άλλο στο μυαλό της και λογικά θα χρειαστεί να το αλλάξει. Και λέω ενδεχομένως, γιατί η απόφαση του τι ακριβώς θα γίνει από τη Football League θα πάρθει από την ίδια τη Football League την επόμενη εβδομάδα σε διοικητικό συμβούλιο που θα γίνει και θα αποφασιστεί και αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο είναι να μην υπάρχει αγωνιστική και κάπου αλλού, σε κάποια άλλη ημερομηνία, να χωθεί μια εμβόλυμη πάλι για να βγει το πρόγραμμα. Δηλαδή να παίξει ο Άρης, επαναλαμβάνω και το ολοκληρώσω για να έχουμε έτσι ένα ημερολογιακό μπούσουλα του τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Να παίξει ο Άρης 17 του μήνα, του Δεκέμβρη, με τον Όφη την 8η αγωνιστική και μετά να επιστρέψει στο γήπεδο για να παίξει με τον Πανεγιάλιο στις 7 Ιανουάριου. Είναι λίγο απίστευτο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Εδώ θα μου πείτε, δεν υπολογίζει κανείς από τη Super League τη Football League τα τελευταία χρόνια, δεν έχει καταβάλει τα νόμιμα, τα χρήματα που θα έπρεπε να πάρει η Football League. Θα κολούσε τώρα σε μια ημερομηνία. Και τι έγινε που έχετε βάλει αγωνιστική? Την βάλετε αλλού, σαν να τους λέει. Πάτε, χώστε κάπου αλλού την εμβόλυμη αυτή η αγωνιστική. Άρα, τρία μάτσα που τη φαίνεται. Θα έχουμε μέχρι την διακοπή των Χριστουγέννων, η οποία θα είναι και βαρβάτη η διακοπή. Και ίσως είχε τυχεροί ποδοσφαιριστές, ξέρεις το, είπα πάρω περισσότερες μέρες άδεια από ό,τι βλέπω. Γιατί με τρεις εβδομάδες διακοπή, από εκεί που θα παίρνανε τρεις με τέσσερις μερούλες, μπορώ να πάρω καμιά εβδομαδίτσα τώρα. Μια χαρά τους κάθισε. Κουτί για τους ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και θα σας ενημερώνουμε, εννοείται, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, την κλήρωση για τους ομίλους του Μουντιάλ που θα γίνει στη Ρωσία το καλοκαίρι του 2008, εκεί που δεν θα είναι η εθνική μας ομάδα. Είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή, βλέπουμε και τα μπαλάκια εκεί και κάποιους σπουδαίους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι και συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης. Θα σας πούμε τους ομίλους μόλις βγούνε, γι' αυτό το Μουντιάλ θα μας κρατήσει ποδοσφαιρική συντροφιά το επόμενο καλοκαίρι. Οι Ρώσοι τι διαφορά έχουνε? Τίποτα, τι ώρα? Δύο ώριτσες. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Θα παρακολουθούμε σε ωραίες τηλεοπτικά ώρες τα παιχνίδια. Πριν πάω στο διάλειμμα να σας πω ότι πριν από λίγο από την ΠΑΕΑΡΙΣ εκδόθηκε ένα δελτίο τύπου που αφορά την σημερινή προτελευταία προπόνηση της ομάδας. Για τον Μανώλη Τζανακάκη αναφέρει το ιατρικό δελτίο ότι συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα γιατί έχει κάνει 6 ράματα στο δεξί κουτουπιέ. Είναι αυτό το σχίσιμο που είχε από μια σκαριά που έφαγε στο μάτς με την Παναχαϊκή. Άρα είναι εκτός πλάνων ο Μανώλης Τζανακάκης για αυτή την αναμέτρηση. Εξακολουθεί να είναι εκτός ο τιμωρημένος ούτως ή άλλως, ο Βαγγέλης ο Πλατέλας, ο οποίος έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Προληπτικά έμεινε εκτός ο Μπούρμπος για κάποιες ενοχλήσεις στο δικέφαλο. Αλλά και ο Λούκα Μιλούνοβιτς, ο οποίος έχει μια διάταση και λογικά και αυτός δεν θα είναι διαθέσιμος. Η ευχάριστη είδηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι σήμερα προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος και θέτει αυτόν στη διάθεση του προπονητή. Τι ακριβώς σκέφτεται ο Δημήτρης Σωσπανός και τα λοιπά και τα υπόλοιπα του ρεπορτάζ θα τα αναφέρουμε λίγο αργότερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο και στην εκπομπή του All About Άρης. Όταν θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε τώρα, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του έπους της Μαδρίτης πριν από 7 χρόνια θα είναι εδώ προσκεκλημένος της εκπομπής και θα μιλήσουμε για εκείνη τη μαγική βραδιά την οποία ήμασταν ευλογημένοι και τη ζήσαμε στην Ισπανία, στο Βιθέντε Καλντερόν και θα μοιραστούμε έτσι, αποκοινούμε τον καλεσμένο μας αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες και στιγμές που ζήσαμε πριν από 7 χρόνια και μακάρι λίγαν συντόμως να τις ξαναζήσουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, εδώ είμαστε στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
Λοιπόν, Ρωσία-Ουρουγουάη στο πρώτο γκρουπ. Πορτογαλία-Ισπανία-Ιβηρικό ντέρμπι στο δεύτερο. Γαλλία-Περού στο τρίτο. Αργεντινή-Κροατία στο τέταρτο. Βραζιλία-Ελβετία στο πέμπτο. Στο έκτο βλέπω Γερμανία-Μεξικό. Και τώρα βγαίνουν οι δεύτερες ομάδες στα δύο τελευταία γκρουπ, στα οποία είναι επικεφαλής, από ό,τι βλέπω, το Βέλγιο και η Πολωνία. Πολωνία επικεφαλής. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτός ποιος είναι? Λοιπόν, θα σας ενημερώνουμε και για το και για το τελικό αποτέλεσμα της κλήρωσης. Η Αγγλία πάει με το Βέλγιο στο 7ο γκρουπ. Και όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα, σήμερα είναι μια σημαντική ημερομηνία. Είναι και ο Ντιέγκο. Μια σημαντική ημερομηνία για τον... Το ότι ο Μαραντόνα έβγαλε το Κολομβία. Ναι, ναι. για τον Άρη, καθώς πέρασαν κιόλας 7 χρόνια από εκείνη τη μαγική βραδιά στη Μαδρίτη. Την μοναδική νίκη παραμένει η ελληνική ομάδα επί ισπανικού εδάφους. Εκείνο το φοβερό 2-3 με ανατροπή με τον γκολ του Νίκου του Λαζαρίδη στο φινάλε. Ένας από τους παίκτες που είχε παίξει όχι μόνο σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά αν θυμάμαι καλά σε όλα τα μάτς των ομίλων στην εκπληκτική εκείνη πορεία τότε του Άρη, ο Χρήστος Βαγγέλη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι στην Σκεντέρμπεου στην Ρουανίλα. Έχει κάνει και πέρασμα, θυμίζω, και από την Ουκρανία. Και θα του δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Δόξα τω, μια χαρά. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει βομβαρδιστεί το email σου σήμερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία διαθέτεις. Φαντάζομαι από μηνύματα για αυτή τη μέρα, έτσι, ναι. Είναι μια μέρα που έχω πάρει πάρα πολλά βίντεο που άμα σου πω ότι... Πολλά από αυτά δεν τα είχα δει από τον κόσμο. Ναι. Τόσο καιρό δεν τα είχα δει και ήταν σήμερα μια μέρα να ξαναθυμηθώ τι είχε γίνει τότε και μια εκπληκτική πορεία τότε της ομάδας που και εμείς είχαμε πανηγυρίσει την πρώτη, όπως είπατε εσείς, ελληνική ομάδα είναι επί ισπανικού εδάφους. Ναι. Τι είναι αυτό που θυμάσαι πιο χαρακτηριστικά, Χρήστο, από εκείνη τη σπουδαία βραδιά? Δεν ξέρω αν το συνειδητοποίησατε αμέσως ή χρειάστηκε να περάσει λίγος χρόνος για να συνειδητοποιήσετε τι ήταν αυτό που πετύχατε. Να σου πω την αλήθεια ότι ξέραμε πάρα πολύ καλά τι ομάδα είχε Ατλέτικο. Είχα τη βάση νομίζω ότι καλύτερη δεκάδα γιατί έπαιζε το τελευταίο της χαρτί απέναντι σε μεγάλα ονόματα. Το τότε που μας είχε πει ο προπονητής ο Κούπερ, που μας είχε πει ότι δεν έχετε να χάσει τα πολύ τίποτα ενώ αυτοί έχουν να χάσουν. Mm-hmm. Και θυμάμαι είχαμε παίξει ίσαμε με τους αντιπάλους. Ο ρυθμός του παιχνιδιού που είχαν τότε αυτοί νομίζω ήταν ίδιο με το δικό μας, γιατί ήμασταν μια πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη ομάδα να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το ρυθμό. Νομίζω ότι όταν συνέχεια επιτευόμασταν και ο αντίπολος έγινε στην ειδήσή μας, έφτανε και αυτός στο λάθος ώστε να μην μπορέσει να μας σταματήσει. Ήταν αυτή που εμείς συνεχίζαμε με κάθε από το πρώτο ημίχρονο μέχρι το τελευταίο να πιέζουμε και να κάναμε πολλές φάσεις και να δημιουργήσουμε και να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα 2-3 που για τον αντίπολο ήταν κάτι... Δεν το περίμενε τόσο πολύ. Και μάλιστα στο ημίχρονο, δεν ξέρω αν εσείς τι σκεφτήκατε στα αποβιτήρια, θα μας το πεις εσύ. Εμείς, αν θες και ο περισσότερος κόσμος, όταν πια η Ατλέτικο, αφού προηγήθηκε ο Άρης πολύ νωρίς με τον Κόκε στο πρώτο λεπτό, είχε γυρίσει και το είχε κάνει 2-1, κανείς δεν πίστευε ότι ο Άρης θα μπορούσε να επιστρέψει στην επανάληψη. Σίγουρα, κανένας δεν πίστευε. Συμπληρώνω, Χρήστο, συγγνώμη. Και μπαίνει πρώτο λεπτό. Και απομακρύνεις και πάει μπάλα στο δοκάρι μας. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι, ναι. Πώς δεν το θυμάμαι, πες. Σίγουρα, θέλει σκεπίσεις αυτά τα παιχνίδια, να έχεις με το μέρος σου. Αλλά το θυμάμαι είναι ότι δώσαμε πολύ πίεση στον αντίπολο. Άμα δείτε και την κατοχή της μπάλας στο δεύτερο μήχρονο είναι απίστευτο. Δηλαδή, όταν μια ομάδα με τέτοια ονόματα, ο Γουέρο, Ρέγιος, μέσα, Ραντίνο, Κώστα, Τεγέα, τον Φύλακα, δηλαδή απίστευτα ονόματα που δεν ξέρω πόσο έκανε αυτή η ομάδα τότε, που περιπούλησε τόσους παίκτες. Ναι. Έχεις την πίεση και παίζεις πάνω κάτω, δημιουργούς ευκαιρίες και
και φτάνοντα στο 2-2 και αμέσως συνεχίζει να επιτίθεσαι και να δημιουργήσει ευκαιρίες, νομίζω ότι τα έλεγε όλα, ότι η τότε ομάδα ήταν πάρα πολύ καλά δουλεμένη και ήταν πολλά μεγάλα πράγματα, όπως όχι μόνο με την Ατλέτικο αλλά και με τις άλλες ομάδες, την Βερκούζα που ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες στην Μπουζεσλίγκα, τότε η δεύτερη νομίζω τελείωσε την χρονιά. Ήταν μια πολύ καλή δουλεμένη και φάνηκε και με τις άλλες ομάδες πόσο καλά στάθηκε και έφτασε ώστε να περάσει στην επόμενη φάση. Ναι, και νομίζω ότι ακόμη έχουν να λένε οι Ισπανοί και για την κερκίδα που είχαν κάνει οι φίλοι του Άριστε στο Βιθέντε Καλτερόν, στο παλιό πλέον γήπεδο της Ατλέτικο. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο πράγμα από ό,τι μας λέγανε μετά το παιχνίδι και ακόμη δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από αυτό το πράγμα. Σίγουρα, νομίζω ότι ήταν το μόνο, την πρώτη φορά που είχαν νιώσει τόσο στους αντίπαλους φιλάθλους εντός έδρας. Ακουγόμασταν μόνο οι φιλάθλοι μας και ήταν κάτι που μας είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη μας και τι να πω, έχουμε τόσες χιλιάδες πίνα τότε να γίνουν πολύ σύντομα από την επόμενη χρονιά και η ομάδα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ακόμα σε τέτοιο επίπεδο που είναι, που είναι θα έξει. Πες μας λίγο, θυμάσαι τι είχε γίνει στα αποδυτήρια ή δεν θυμάσαι τίποτα από τους πανηγυρισμούς? Και να θυμίσω ότι είχε και εκπληκτική υποδοχή και στο αεροδρόμιο τα ξημερώματα. Ναι, είχαμε φτάσει ξημερώματα. Εντάξει, το καθένας ξημερώματα μεταξύ μας και δεν πιστεύαμε τι είχαμε καταφέρει. Δηλαδή, πιο πολύ πιστεύαμε ότι μπορεί να πάρουμε μέχρι μια σοπαλία, αλλά με τον τρόπο που ήρθε το παιχνίδι. Δηλαδή το πείσαμε να χαρτίσετε δυνατά, λέγαμε στο παιχνίδι τα τελευταία 5 λεπτά, γιατί είμαστε μισό βήμα από την πρόκριση. No. Δηλαδή και με μια σοπαλία με τη Ρόζμπορ που τέτοιο προκρινόμασταν, γιατί τους αφήναμε απ' έξω. Τι να πω, είναι κάτι που είναι κάτι απίστευτο που έζησε αυτή η ομάδα και τότε με τους φιλαθλίτες και συνέχεια όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα, νομίζω ήταν αξιόπιστη και ήταν που τα αγωνιστούσε συνέχεια, είχε πολύ μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Για σένα μάλιστα, Χρήστο, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, εκείνα τα 6 παιχνίδια στους ομίλους και έχεις παίξει βασικό σε όλα και αναντικατάστατος, δεν ξέρω, ίσως ήταν τα καλύτερα παιχνίδια που έχεις κάνει από τα καλύτερα και τα παιχνίδια μάλιστα που σου άνοιξαν την πόρτα και για μια μεταγραφή λίγους μήνες αργότερα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη χρονιά μου με την ομάδα. Θέλω να πω ότι εκείνη η χρονιά μου έδωσε την όθηση να πάρω μεταγραφή στους αγωνιστές στην Ουκρανία. Όταν είχα πάει στην Ουκρανία μου είχαν πει ότι αυτά είχαν δει μόνο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είχαν παρακολουθήσει κανένα ελληνικό. Ναι, δεν χρειαζόταν. Άμα θυμάστε ήταν τόσο επιμονή που επί ένα μήνα επιμένανε ώστε να με πάρουν γιατί δεν είχαμε συμφωνήσει τότε. Ήταν η ομάδα της Ομόρες, δεν ήταν σε καλύτερη θέση. Τότε άρχισε και σπιαχνιότανε, κάτι που εμείς δεν ξέραμε, αλλά στο τέλος πήρε την απόφαση και για το σύλλογο ώστε να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω για να καταφέρω να πάρω μεταγραφή. Είναι ημέρα μνήμης η σημερινή και πάντοτε θα υπάρχει αυτή η ημερομηνία, ορόσημο, αλλά δεν ξέρω. Δεν στεναχωριέσαι κιόλας, δεν σε πιάνει και έτσι μια τσατίλα να το πω, ένας εκνευρισμός από το γεγονός ότι ο Άρης λίγα χρόνια μετά από αυτή την σπουδαία βραδιά έφτασε στο σημείο που έφτασε, γιατί έφτασε στον πάτο. Αυτό είναι το χειρότερο. Μια ομάδα τόσο, το έχουμε πει, με τόσο δυναμικό, με τόσο κόσμο, με τόσους φίλους που δυναγωστούν όχι μόνο στα Ονίκη αλλά και εκτός, είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υπόλοιπες ομάδες. Άμα δείτε, βρίσκομαι στον Κερδαίο εδώ και αυτή την τέταρτη χρονιά με ένα μικρό μπάτζετ, με παίκτες που είναι ταλέντα που είναι απρόθυμοι για να αποδειχθούν η ομάδα ή καταφέρει σε δύο χρονίες να έχει μπει στην Europa League. Και στη μία χρονιά που μπορεί, είχε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει, να φτάσει σε αυτό, αλλά είχε αποκλειστεί από την UEFA λόγω κάποια θυμμένα παιχνίδια που στην ουσία για μένα είναι, νομίζω ότι, απίστευτα. Δηλαδή όταν μια ομάδα κερδίζει και εσύ τιμωρείσαι, νομίζω ότι από αλλού ερχόντουσαν αυτά τα πράγματα, καταγγελίες από δικούς τους ανθρώπους, ίδια της κυβέρνησης, θα το λέγαμε έτσι ανώνυμα, και τιμωρείς, αλλά
βρήκε τη δύναμη ώστε κράτησε το ρόστερ, κράτησε αυτά τα παιδιά τα που πίστευε αυτή και κατέφερε φέτος ακόμα πιο δύσκολα περνώντας τέσσερις ομάδες. Κάτι που δεν το έχει κάνει ποτέ καμία αλβανική ομάδα, γιατί στην Ερβία πάλι το έχει καταφέρει να έχει πει, αλλά στην εισαγωγή από Champions League αποκλείστηκε από τα πλέον Champions League, αλλά μπήκε. Αλλά φέτος έβγαλε Δυνάμο Ζάγκρεπ, έβγαλε καρά τα μάτια που ομάδες με όχι τετραπλάσιο μπάτζετ, απίστευτο μπάτζετ, με πεφταράδες μέσα. Που στην ουσία στην Ελλάδα, άμα δεις, δεν έχει απίστευτο να πει το ρόστερ που έχουν και ελληνικές ομάδες που, άμα δεις, δίνουν εκατομμύρια και δεν περνάνε. Όπως βλέπεις, ο Παναθηναϊκός έχει τόσους παίκτες και δεν κατάφερε να περάσει. Όπως ο ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που νομίζω ότι με δουλειά και τη γνώση που μερικών ανθρώπων μπορεί να πολύ εύκολα να καταφέρεις και να είσαι συνέχεια σε αυτό το επίπεδο χωρίς να κάνεις πολλά λάθη και να σεβαστείς τους προσωπικούς που έχεις δίπλα σου και να τους στηρίξεις όχι μόνο οι δείξεις αλλά και ο κόσμος. Mm-hmm. Εσύ είσαι τέταρτη χρονιά όπως μας είπες στην Σκεντέρμπεου. Δεν ξέρω τον επαναπατρισμό στην Ελλάδα τον σκέφτεσαι. Ο Άρης σου περνάει από το μυαλό σου. Είσαι 32 χρονών πλέον. Πας σιγά σιγά στα 33. Μικρός δεν είσαι μεγάλος. Σου περνάει από το μυαλό. Θα ήταν το ιδανικό για σένα να επιστρέψει για να ολοκληρώσει την καριέρα σου στον Άρη. Αν το σκεφτείς, όταν το βλέπουμε τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η οικογένειά μου είναι δική μου, αλλά είναι και ο Άρης. Οι καταστάσεις έχουν έρθει έτσι ώστε να μην μπορέσω να ξαναγυρίσω στην ομάδα. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εγώ το έχω πει ότι θέλω να είμαι στο σύλλογο, θέλω να παίζω για αυτά τα χρώματα. Σίγουρα δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εγώ εύχομαι η ομάδα να έρθει εκεί που της αξίζει, όπως έχω πει και άλλη φορά, με ή χωρίς εμένα. Τι να πω, είναι κρίμα η ομάδα που βρίσκεται εκεί πέρα, γιατί δεν είναι δική μου συνεχώρια ολονών, γιατί έτσι πως έφτασε, γιατί τα ξέρουμε όλοι πάνω κάτω πως έχουν φτάσει τα πράγματα εκεί πέρα, γιατί τι να πω, φέτος με λίγη προσπάθεια, με την ηρεμία που έχει αυτή τη στιγμή και με αυτό το σύνολο που έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ο προπονητής και ο πρόεδρος, νομίζω ότι με το κεφάλι κάτω, με τη σοβαρή δουλειά που δείχνει μέχρι τώρα, πρέπει να καθαρίσει από νωρίς αυτή την άνοδο και να μην αφήσει καμία ομάδα ώστε να μπει και να της δημιουργήσει απολύτως κανένα πρόβλημα. Βλέπεις μάτς, έχεις παρακολουθήσει κανένα, έχεις δυνατότητα να δεις κάποιο. Τη δυνατότητα δεν έχω παρακολουθήσει κανένα αγώνα, γιατί είμαστε συνέχεια και μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παίζουμε μεσοβδόμαδα. Ναι. Παίζουμε τρεις αγώνες την εβδομάδα και δεν έχω καταφέρει, γιατί ξεκίνησε και αργά το πρωτάθλημα. Δεν έχω καταφέρει κανένα παιχνίδι να δω. Ναι. Εύχομαι στο δεύτερο εξάμεινο που θα είναι πιο ανά μια εβδομάδα να καταφέρω ή στη τηλεόραση να καταφέρω να δω κάποιο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι διαβάζω από τα σχόλια, από διάφορα και έτσι πως έχει παρακολουθεί η ομάδα, νομίζω ότι δεν έχει κανένα να ζηλέψει. Νομίζω ότι άμα συνεχίσει έτσι πρέπει να όπως έχει πάρει τα παιχνίδια 1-1 μέχρι τώρα, να συνεχίσει και να μην αφήσει κανένα περιθώριο, ούτε το κανένα σχόλιο για να δώσει και αφορμή για να κάποια ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο εκτός από τον Άρη. Έλα, πες τώρα πόσο χρόνο είσαι στα αλήθεια. Από το 2001 είσαι στον Άρη. Δεν 32 τώρα. Την αλήθεια πες. Θα πάρω τη Δέσποινα τηλέφωνο να ρωτήσω, να ξέρεις. Μπορεί να πάρει Δέσποινα, αλλά εσύ είσαι ένας από τους παλιούς δημοσιογράφους, του Αλέξη, ότι έχετε την ομάδα που... Μαζί μεγαλώσαμε, Χρήστο. Μαζί μεγαλώσαμε, Χρήστο, μαζί. Παρεπιπτόντως που λες παιδάκι, να σου ζήσει και το δεύτερο. Και πάρα πολύ, να τη μεγαλώνει όσο μπορεί και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια μαζί με τη Δέσποινα. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σας. Και νομίζω, Χρήστο, γιατί μας δίνεται αυτή η αφορμή, ξεκίνησες όντως από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από τα πολύ χαμηλά από 2001. Τον Άρη. Χωρίς μάλιστα να σε υπολογίζει κανένας και έχεις καταφέρει μέσα από πολλές δυσκολίες και με το πάθος και τη δουλειά που πάντοτε αυτό ήταν το χαρακτηριστικό σου. Να κάνεις καριέρα και στην Ευρώπη, τώρα να παίζεις και στο Europa League, να κάνεις τόσες συμμετοχές με την Εθνική Αλβανίας. Πρέπει να αισθάνεσαι δικαιωμένος με τον εαυτό σου, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, δικαιωμένος είμαι, γιατί πάνω απ' όλα, όπως είπατε εσείς, η δουλειά, αυτό το πάθος που πρέπει να είσαι δουλειά σου, πρέπει να είναι κατά να το σεβαστείς εσύ ο ίδιος. Όπως τότε με τη χρονιά με το που είχαν την καλύτερη πιστό με τον Κούπερ, με την Αλτέλφο μέσα, όπως και φέτος, άμα δείτε, παίζουμε όλο το καλοκαίρι εδώ στην Δερβαίου, είμαστε 5 άτομα, παίζουμε όλο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Το τάρτημα κύπελο είναι κάτι που βάλτε μέσα ταξίδια, η οικογένειά μου μακριά, είναι πάρα πολλά και είναι πάρα πολλά αγώνες που δεν έχω σταματήσει. Σίγουρα άμα δεν δουλέψεις δεν μπορείς να σταθείς σε αυτό το επίπεδο, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το στηρίξεις εσύ ο ίδιος. Πρέπει να έχεις τη θυσία να είσαι μακριά από την οικογένειά σου, όπως είμαι εδώ και 6 μήνες εγώ. Χωρίς να δω την οικογένειά μου, συνέχεια ταξίδια, παίζοντας ανά τρεις μέρες αγώνα. Και σε δύσκολη περίοδο, με τα γεννητούρια και όλα αυτά. Δύσκολο, ναι. Δύσκολο είναι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Πρέπει να το υποστηρίξουμε και ακόμα και εμείς οι ίδιοι, αλλά και η στήριξη της οικογένειας είναι πάνω απ' όλα. Ναι. Είναι σημαντικό. Πάντως έχεις αποκτήσει πάρα πολλές εμπειρίες τα τελευταία χρόνια, παίζοντας σε διάφορες ομάδες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω αυτή την εμπειρία ο Άρης θα τη χρειαζόταν. Εγώ το λέω, παιδιά όπως εσύ, κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψετε για να βοηθήσετε τον Άρη στην επιστροφή του σιγά σιγά. Μακάρι να γίνει αυτό που λέτε, αλλά σίγουρα δεν έχει εξετατωμένα. Δεν μπορεί μόνος στην Άρη. Μόνος του δεν μπορεί. Να φτάσει μόνος του εκεί που πρέπει να είναι. Είναι με ένα ή με κάποιο τρόπο. Γιατί ευτυχώς στο ποδόσφαιρο υπάρχουν άπειρες ποδοσφαιριστές. Μπορεί να φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Γιατί και μάναζερ υπάρχουν και. Νομίζω ότι τεχνικός διευθυντής, τα πάντα προπονητές καλοί υπάρχουν, αλλά σίγουρα θέλει δουλειά και στήριξη σε αυτό που θα κάνουν, όχι μόνο από τους ίδιους αλλά και από τους φιλάθλους, γιατί ο Άρης έχει αυτή τη δυναμική του κόσμου που μπορεί να έχει αυτή τη μεγάλη στήριξη και που απαιτείται και την ηρεμία να καταφέρει να σταθεί χρόνια σε αυτό το επίπεδο που είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Πάντως δεν γύρισες σε άλλη ελληνική ομάδα. Επέστρεψες για λίγο στον Άρη, ξαναέφυγες και προτίμησες να πας σε υψηλό βέβαια επίπεδο. Μιλάμε για επίπεδο πρωταθλητισμού στην Αλβανία. Άμα δείτε ότι τις συνέντευξεις που έχω δώσει σε προετοιμασίες, που εσείς ήδη ήσασταν άμα γυρίζετε πίσω, το έχω υποστηρίξει ότι δεν θέλω να γυρίσω σε καμία ελληνική ομάδα να παίξω εκτός από τον Άρη. Και αυτός είναι ένας λόγος γιατί δεν θέλω να παίξω καμία ελληνικά, γιατί δεν αισθάνομαι να παίξω στην Ελλάδα σε κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Γιατί όπως είπατε είναι η οικογένειά μου εκεί και γύρισα στην Ελλάδα γιατί είδα ένα project, σας έχω πει ότι είχε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Ναι. Ένας πρόεδρος με ηρεμία, άμα δει τόσα χρόνια με αυτά που πέρασε και που έχει φτάσει. Γύρισα εδώ και είδα ότι και οι απαιτήσεις της ομάδας ήταν πάρα πολύ καλές και το ποδόσφαιρο που άμα δείτε στην Αλβανία έχει ανέβει πάρα πολύ. Να. Δεν μπορεί τώρα μια αλβανική ομάδα να περάσει τόσες ομάδες και να μπει στα Europa League. Έτσι. Και να έχει καταφέρει μόνο με μια ήττα στο Βελιγράδι να αποκλειστεί από την επόμενη φάση που μπορούσα να με διοικήσουμε το τελευταίο παιχνίδι. Έχουμε ήδη φτάσει 5 βαθμούς στους ομίλους με ομάδες πολύ, πολύ δύσκολες, δυνατές. Όπως έχω πει, το μόνο πράγμα που θα γυρνούσα ήταν, μόνο η ομάδα που θα γυρνούσα ήταν ο Άρης στην Ελλάδα και όπως δεν εξαρτάται εμένα. Μακάρι να έρθει αυτή η μέρα ώστε να καταφέρω να ξαναπαίξω την ομάδα. Εντάξει, ο συμβολέο σου λύγει το καλοκαίρι του 2018, τον επόμενο καλοκαίρι. Ο Άρης γυρίζει στην Super League, οπότε τα βολέψαμε. Στην προετοιμασία για συνέντευξη ετοιμάσου. Θα είμαι ο πρώτος μάλλον, έτσι. Θα έρθεις καθόλου τις γιορτές εδώ να δεις και παλιούς φίλους εδώ να περάσεις και από το γήπεδο. Θα είμαι, επειδή έχουμε λίγο θέμα με τα συνεχόμενα παιχνίδια με την Ευρώπη, έχουμε τα τελευταία τρία παιχνίδια θα είναι τρεις μέρες στο Ρόντα, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω και με το κύπλο. Πιστεύω 23 του μήνος θα είμαι στα Ονίκη για τις επόμενες 10 μέρες. Ναι. Αυτό το πρόβλημα έχουμε, εκτός μην αλλάξει κάποιο, γιατί ο καιρός εδώ στην Αλβανία πάρα πολύ βλοχή και υπήρχε μια πρόταση πιθανότητα να αναβληθούν αυτή η εβδομάδα, αλλά μάλλον θα πήξουμε, δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί όπως είναι στα Ονίκη και εδώ ο καιρός, η βροχή μας έχει
Ναι, κατάλαβα. Πάντως σήμερα στο σπίτι εκεί που βρίσκεσαι όλη η οικογένεια, μάλλον θα δονείται από τα συνθήματα και από τα βιντεάκια από τη Μαδρίτη, είμαι βέβαιος. Σίγουρα. Πρώτος εγώ τα έχω δείξει. Να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα θυμήθηκες και όσα μοιράστηκες μαζί μας. Να είσαι καλά και θα τα πούμε για από κοντά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν. Ένα παιδί που με τη δουλειά του. Αυτό που λες είναι. Άμπαλο το χαρακτηρίζατε κάποιοι όταν ξεκίνησε. Δεν ξέρει τι τον βάζει μέσα και τέτοια. Και έκανε. Εγώ θυμάμαι ένα φίλο. Καλά, αυτό χτυπάει με το καλά με την μπάλα. Τι τον βάζουν να παίζει μέσα. Και όντως. Στο ξεκίνημα τη καριέρα του τον Άρη, τα δείγματά του δεν ήταν θαρρυντικά. Μα δεν ήταν, ναι, να σου κάτι. Αλλά ήταν τέτοιο, να το πω έτσι, σκύλο. Αυτό είναι. Δούλεψε με σκυμμένο το κεφάλι και έχει φτάσει και λεφτουδάκια να κάνει. Και μπράβο του, φυσικά. Την οικογένειά του να ζει αξιοπρεπώς και καριέρα και με την Εθνική Αλβανίας 40 τόσες συμμετοχές και στην καλύτερη ομάδα της Αλβανίας και συμμετοχές στην Ευρώπη και στην Europa League και λεφτά πήρε και από την Τσερνομόρες τότε που πήγε στην Ουκρανία και βελτιώθηκε, ασφαλώς βελτιώθηκε, δεν είναι καμία σχέση με τον παίκτη που ήταν εκείνα τα χρόνια και εγώ νομίζω ότι επειδή είναι τώρα στα 33 θα είναι του χρόνου. Τέτοιους παίκτες με τέτοιες εμπειρίες που έχουν αποκομίσει και με γνώση του Άρη, του TST Άρης, έτσι. Νομίζω τους χρειάζεσαι. 2001 ο Χρήστος ήρθε στον Άρη. Το 2001. Τον έχουμε δει και τον έχουμε δει σε προετοιμασίες, ναι. σε πόσα και πόσα. Αυτό ακριβώς. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Θυμηθήκαμε έτσι μαζί με τον Χρήστο Βαγγέλη τη σπουδαία εκείνη βραδιά. Θα πούμε και κάποιες δικές μας εικόνες που αποκομίσαμε τότε και θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα. Μείνετε εδώ. Είμαστε πλέον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Έχουμε τους ομίλοι του Μουντιάλ. Πρώτος όμιλος, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Ουρουάη. Ο Κούπερ δηλαδή είναι με Ουρουάη, Ρωσία και Σαουδική Αραβία. Not bad. Περνάει. Με Σαλάχ. Στο δεύτερο όμιλο είναι το Ιβηρικό Ντέρμπι, Ισπανία-Πορτογαλία και Μαρόκο-Ιράν, οι άλλες δύο ομάδες. Τρίτο γκρουπ, Γαλλία-Αυστραλία-Περού-Δανία. Τέταρτο γκρουπ, Αργεντινή-Ισλανδία-Κροατία και Νιγηρία. Στον πέμπτο όμιλο είναι Βραζιλία-Ελβετία-Κοσταρίκα και Σερβία. Η Γερμανία στον έκτο όμιλο είναι μαζί με Μεξικό-Σουηδία και Νότια Κορέα. Και στον έβδομο όμιλο, το Βέλγιο με Παναμά, Τινησία και Αγγλία. Και στον 8ο και τελευταίο όμιλο είναι η Πολωνία με Σενεγάλη, Κολομβία και Ιαπωνία. Θα μας πω τι είναι. Θα ανοίξει το 14 Ιουνίου. Είναι το Ρωσία-Σαουδική Αραβία το εναρκτήριο παιχνίδι. Και ο τελικός θα διεξαχθεί στο Λουζνίκι της Μόσχας στις 15 Ιουλίου. Ωραία, ένας βαρβάτος μήνας με ματσάκιον. 14 Ιουνίου με 15 Ιουλίου. Τα παιχνίδια που θα μας κρατήσουν συντροφιά με το Μουντιάλ του 2018. Στο Κρεμλίνο έγινε η κλήρωση του προσεκούς παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε αγώνα την Κυριακή στο Κλεάνδρης Βικελίδης, 3 ώρα το μεσημέρι. Με τον Κισαμικό που θα τον χαρακτήριζε κανείς μετά από αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές και ως μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Είναι αίτητος μέχρι στιγμής με μια νεανική ομάδα και για τον επόμενο αντίπαλο του Άρη θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Τουλουπάκη που είναι ο γενικός αρχηγός της ομάδας από την Κρήτη. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από την Κρήτη και από τα Χανιά. Τι κάνετε? Είστε καλά, είμαστε μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Καλά. Μια διευκρίνηση μόνο. Ναι. Για το τυπικό, είμαι ο τεχνικός διευθυντής, όχι ο γενικός αρχηγός. Για το τυπικό. Βεβαίως. Έτσι πρέπει να αποδίδουμε τους σωστούς τίτλους. Συνήθως ο τεχνικός διευθυντής είναι και γενικός αρχηγός. Σωστά. Τώρα ναι. Ή αρχηγός αποστολής. Ακόμα καλύτερα. Ακριβώς. Τώρα αυτό έτσι, είναι το καλύτερο. Έτσι. Είστε μια καινούργια ομάδα. Η οποία αποτελεί την ένωση φυσικά του Κισαμικού με τον Αόχανίον. Και εκτός από το ότι έχετε ένα νεανικό ρόστερ, εμπιστευθήκατε κύριε Τουλουπάκη τον τεχνική ηγεσία σαν πολύ νεαρό τεχνικό. Ο Γιώργος Πετράκης πόσο είναι, 29, 30, πόσο είναι? Είναι 29 χρονών. Νομίζω είναι με διαφορά ο μικρότερος σε ηλικία. Ναι,
είναι ο μικρότερος ηλικία. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά όλα είναι καινούργια εδώ πέρα στην πόλη μας. Όσον αφορά το κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Υπάρχει μια σύμπλευση, ας το πούμε έτσι, δύο ιστορικών ομάδων του νομού, του Κισαμικού και του Αοχανίων. Αυτή η σύμπλευση δημιούργησε μια νέα ομάδα η οποία ευελπιστούμε σταδιακά να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της ερώτησης για το νεανικό σύνολο, τον νέο προπονητή, το πλάνο εξ αρχής να ξέρετε ότι ήταν έτσι. Βέβαια προέκυψε στην πορεία και η μία διοδότηση της ομάδας, οπότε αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να πάμε σε κάτι πιο έμπειρο ηλικιακά. Όμως εξ αρχής είχε τεθεί το πλάνο να βασιστούμε φέτος σε νέα παιδιά, με δίψα για ποδόσφαιρο, με θέληση να αναδειχθούν, και πάνω αυτό να στηρίξουμε και ένα νέο προπονητή. Μετά από αρκετή σκέψη το ψάξαμε, καταλήξαμε στον κύριο Πετράκη, ο οποίος, όπως το βλέπετε και εσείς, μας δικαιώνει απόλυτα μέχρι στιγμής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχετε κερδίσει τις εντυπώσεις, γιατί παίζετε ένα ποδόσφαιρο σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές έτσι ελεύθερο, ανοιχτό, με ποδοσφαιριστές που έχουν κίνητρο, που έχουν πολύ μεγάλη διάθεση. Και δεν ξέρω... Μπορώ να πω ότι φέτος και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και όλοι το ευχαριστιόμαστε. Δηλαδή είναι κάτι που μας αρέσει, που το ευχαριστιόμαστε πραγματικά. Από την προπόνηση στα παιχνίδια, η αλήθεια είναι ότι μας έχουν βοηθήσει λίγο και το καλό ξεκίνημα που έχουμε κάνει, με τα θετικά αποτελέσματα, με νίκες εντός έδρας, με πολύ καλά αποτελέσματα εκτός έδρας, χωρίς να έχουμε χάσει με πάρα πολύ καλές ομάδες. Και αυτό λίγο, ξέρετε, όταν πάει καλά κάτι στην αρχή, σε απελευθερώνει και σου δίνει δυνατότητα να παίξει πιο ελεύθερα, πιο άνετα. Μας έχει βοηθήσει και αυτό, αλλά γενικά νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που ευχαριστιέται το παιχνίδι, πώς να το πούμε. Μην μας βάλετε κανένα λεωφορείο τώρα την Κυριακή εδώ στο Βικελίδης. Ελεύθερα είπαμε, θα παίξουμε. Έχουμε παίξει 4 παιχνίδια πρωταθλήματος εμείς, γιατί το ένα δεν έγινε, και 3 κυπέλου. Και στα 3 νομίζω παίξαμε αρκετά ελεύθερα, αν δεν ξέρω αν είδατε και το παιχνίδι των Ολυμπιακών. Το είδαμε, το πράγμα ακριβώς. Δηλαδή, είναι πραγματικά αυτό. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δεν μας αρέσει να κλεινόμαστε. Θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Το έχει καταφέρει ο προπονητής αυτό μέσα από τη δουλειά του. Την πολύ σκληρή δουλειά που κάνει μέσα στο γήπεδο. Να το βγάζουμε και σε κάθε παιχνίδι. Πείτε μας λίγο, αυτή η ομάδα που είδαμε τον Ολυμπιακό δεν ήταν οι βασικοί σας παίκτες. Ή τέλος πάντων είχατε αρκετές αλλαγές. Σωστά. Καταρχήν η ομάδα έχει ένα ρόστερ αρκετά μεγάλο. Έχει 29 άτομα ρόστερ αυτή τη στιγμή. Ξέρω πολύ καλά ο προπονητής εμπιστεύεται όλα τα παιδιά για τα 29 να πάσω ώρα και στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι του κυπέλου με τον Ολυμπιακό έπαιξαν πολλά παιδιά τα οποία απλά δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής. Ναι. Να το θέσουμε έτσι. Ναι. Υπήρχαν 4 παιδιά τα οποία είχαν παραπάνω χρόνο συμμετοχής από τους υπόλοιπους. Έδειξαν και αυτοί ότι όποτε τους χρειαστεί η ομάδα θα είναι παρόντες. Ναι. Και έχετε και αρκετούς δανεικούς από τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι, κάνουμε λάθος? Έχουμε δανεικούς και από τον Ολυμπιακό, αλλά επειδή εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετούς. Δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο εκεί. Γενικά έχουμε δανεικούς από άλλες ομάδες. Γιατί έχουμε και από την ΑΕΚ δανεικούς, και από τον Πανιόνιο, έχουμε πάρει και από τον Όφη ένα παιδί, τον Νικό, τον Βρετό δανεικό. Ναι. Έχουμε δανεικούς από αρκετές ομάδες. Αναγκαστικά λόγω της απαγόρευσης. Κοιτάξτε, μια διοδότηση μας οδήγησε στην ανάγκη να πρέπει να πάμε να βρούμε παιδιά νεαρά σε ηλικία. Έγινε αυτό, προχωρήσαμε, πήραμε κάποια παιδιά νικούς, πήραμε και κάποια παιδιά πιο νεαρά σε ηλικία. Δεν ανανεώσανε πολλά παιδιά από πέρυσι, μόνο 4 τον θυμάμαι καλά τον αριθμό. Ναι. Και έχουμε φτιάξει μια ομάδα η οποία νομίζω ότι προσπαθεί κάθε παιχνίδι για το καλύτερο. Πάντως ένα παιδί που το γνωρίσαμε στην προετοιμασία, αλλά δεν το είδαμε και για πολύ, γιατί έφυγε μετά, το Δημήτρη τον Τάγκρα, δεν τον βλέπουμε στην αποστολή. Ναι, είναι όπως σας είπα, ότι έχουμε ένα ρόστερ αρκετά μεγάλο. Τα παιδιά. Λογικό είναι ότι κάποια στιγμή θα είναι είτε εκτός ενδεκάδας είτε εκτός δεκαοχτάδας. Πρέπει να μπουν και κάποια άλλα παιδιά, να υπάρχει ένα φρεσκάρισμα. Υπήρχε το κύπελο, μεσοβδόμαδα. Όλα αυτά συνεδρίασαν, εντάξει, δεν είναι κάτι. Τώρα είναι την επόμενη, δεν είναι την επόμενη, πάλι στο χέρι του είναι να είναι. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι. Τον Άρη πώς τον έχετε δει μέχρι τώρα? Νομίζω ότι τα αποτελέσματα της ομάδος μιλάνε και από μόνα τους, έτσι. Σίγουρα είναι... Αν όχι πιο ιστορική ομάδα, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην κατηγορία. Έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, γνώση της κατηγορίας. Έχουμε τεθεί αντιμέτωποι στο παρελθόν αρκετές φορές. Έχει ένα ρόστερ πραγματικά επίπεδου ανώτερης κατηγορίας. Νομίζω ότι τα αποτελέσματά του, το 5 στα 5 που έχει μέχρι στιγμής, δείχνει ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
νομίζω ότι εντάξει, θα συνεχίσει έτσι, τι να πω. Ναι. Πώς το αντιμετωπίζετε το μάτς της Κυριακής? Είναι ίσως το πιο δύσκολο που έχετε δώσει μέχρι στιγμής? Ναι, μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε θεωρητικά πάντα ότι είναι το πιο δύσκολο, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοιτάξτε να δεις, εμείς όπως κάθε παιχνίδι, έτσι αυτό, ερχόμαστε με το να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είμαστε προετοιμασμένοι καλά. Θα έρθουμε εκεί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και ό,τι καταφέρουμε να πάρουμε. Είναι για μας, οτιδήποτε καταφέρουμε να πάρουμε θα είναι θετικό αποτέλεσμα για μας. Ναι. Και τα έφερε έτσι η μοίρα και το πρόγραμμα, αν θέλετε, που άρεσε να αντιμετωπίζει τους μπαμπά και γιο σε διάστημα 5 ημερών. Έπαιξε την τρίτη στο κύπελλο. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς για τον Άρη με το μπαμπά δεν είχε το αποτέλεσμα που ήθελε. Τώρα εγώ από τη μεριά μου ευχηθώ να μην έχει με το γιο, έτσι. Ναι. Λογικό είναι αυτό, αλλά εντάξει, είναι το για μας, ο προπονητής ο δικός μας έχει τον πατέρα του σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, τον κύριο Πετράκη, που ο κύριος Πετράκης έχει περάσει και από τα Χανιά. Ναι, από τον Πλατανιά. Παλαιότερα. Όχι, όχι, είχε περάσει από τον Ναό Χανιά. Από τον Ναό Χανιά. Ήταν προπονητής πριν μερικά χρόνια. Τώρα έχουμε και το γιο εμείς εδώ πέρα. Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλή δουλειά. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι, έχει τη δυνατότητα να φτάσει στα χνάρια του μπαμπά, που λένε. Ναι. Και κλείνοντας έτσι, ποιες ομάδες βλέπετε να πρωταγωνιστούν και ποιος είναι και ο δικός σας στόχος φυσικά, λαμβάνοντας υπόψη και το καλό ξεκίνημα που έχετε κάνει? Δεν ξέρω αν αυτό διαφοροποιεί το στόχο που είχατε θέσει. Καταρχήν, γενικά νομίζω ότι το πρωτάθλημα της football είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Ναι. Υπάρχει πάρα πολλής δρόμος νομίζω ακόμα. Θα χαθούν σίγουρα βαθμοί από πολλές ομάδες, θα υπάρχουν και κάποιες ίσως διαφοροποιήσεις στα μέσα της χρονιάς. Σίγουρα ο Άρης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και φαίνεται να έχει ένα πρώτο προβάδισμα. Τώρα όπως βλέπω από εκεί υπάρχουν και άλλες ομάδες, όπως είναι ο Όφη, η Δόξα Δράμας φαίνεται να είναι και καλά, παίρνει αποτελέσματα, είναι ψηλά στη βαθμολογία. Παναχαϊκή. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Να σταθώ λίγο εκεί. Ναι. Με ιστορικές ομάδες, βλέπω στα γήπεδα αρκετό κόσμο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οπότε αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ γενικότερα το πρωτάθλημα της Football League. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς να πούμε να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Σίγουρα ο Άρης μπορεί όμως νομίζω να πούμε ότι όπως φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει με ένα προβάδισμα αρκετά καλό. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά τους δικούς μας στόχους, εξ αρχής ο στόχος ο δικός μας ήταν μια γρήγορη και εύκολη σωτηρία. Αλλά σας μιλάω ειλικρινά ότι εμείς κοιτάμε, μπορεί να ακούγεται κοινότυπο και πολλές φορές να το λένε πολλοί ότι κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι, αλλά εμάς πραγματικά έτσι συμβαίνει. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα κάνουμε το πρώτο ταμείο μας που λένε εκεί γύρω στα Χριστούγεννα που θα έχουμε και τη διακοπή του πρωταθλήματος, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι έχουμε κάνει. Αν χρειαστεί ενίσχυση η ομάδα θα γίνει, από όσο γνωρίζω είμαστε δεσμένοι να το κάνουμε. Και στο τέλος ελπίζω να έχουμε πετύχει όποιο στόχο έχουμε βάλει, που στόχος μας είναι εξ αρχής ήταν μια γρήγορη σωτηρία και όσο το δυνατόν γίνεται μια καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα. Πέρυσι ο Κισαμικός ταλαιπωρήθηκε από το γηπεδικό, φέτος το έχετε λύσει αυτό το θέμα, αγωνίζεστε στα περιβόλια που είναι το καλύτερο γήπεδο. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Φέτος ταλαιπωρηθήκαμε λίγο στην αρχή. Ναι. Γιατί τα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ Καρασκάκη και με τον Αχαρναϊκό δεν τα δώσαμε στο γήπεδο μας. Τα δώσαμε στο Ρέθυμνο, ναι, στον διπλανό νομό. Ναι. Λόγω του βέβαια ότι το γήπεδο τότε είχε κλείσει για επισπορά του, ναι, του πόρτου και δεν μπορούσαμε, ναι, να παίξουμε. Ναι. Γυρίσαμε στο γήπεδο μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γυρίσαμε. Το πρώτο παιχνίδι πλέον ήταν με τον Ολυμπιακό, γιατί εμείς δεν έγινε το παιχνίδι με τη Βέρεια, ναι, την προηγούμενη αγωνιστική, ήταν με τον Ολυμπιακό. Για μας το πολύ θετικό, και τώρα μέσα από τους σταθμούς θέλω να το πω, να ευχαριστήσω και τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά μας στήριξε με την παρουσία του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και έδειξε ότι θα είναι δίπλα μας στη νέα προσπάθεια αυτή που γίνεται. Είναι σημαντικό να πέσει ένα γήπεδο, ξαναλέω, που να έχει κόσμο και να έχει στήριξη του κόσμου. Ναι. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Κισαμικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα στην ομάδα του Άρη. Και πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου ότι να αλλάξει κατηγορία όσο γίνεται συντομότερο δυνατό. Κάθε υγιός σκεπτόμενος νομίζω Έλληνας φίλαθλος αυτό
θα πρέπει να το έχει στο μυαλό του. Ο Άρης δεν είναι ομάδα που είναι για αυτές τις κατηγορίες, κακά τα ψέματα, και ευχόμαστε έτσι αυτό που είπατε να υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Ακριβώς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Μια χαρά. Βλέπετε, ο άνθρωπος με τη σεβασμό, μίλησε όπως με σεβασμό μίλησε και ο κ. Πετράκης την Τρίτη. Ο προπονητής του με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, εξαιρετικός χαρακτήρας. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου ξέρουν, εσύ, Αλέξη. Εντάξει. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου γνωρίζουν. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα δείξει αμυκός να χάσει τώρα εδώ. Την Κυριακή, μην παραμοιάζεται. Ίσα-ίσα. Και την κατασκοπία ο γιος από τον μπαμπά. Αλλά τι να κατασκοπήσει, ένα παίκτη έπαιζε από τις 11. Εντάξει. Προπονητές καταλαβαίνουν. Είπαμε, είναι από τα ύπουλα παιχνίδια, θέλει την προσοχή του. Πριν πάμε στο διάλειμμα του τελευταίου, η αποστολή του Κισαμικού, η οποία αναχωρεί σήμερα το βράδυ ακτοπλοϊκός για τη Θεσσαλονίκη, θα φύγει με το πλοίο σήμερα το βράδυ, θα πάει στον Πειραιά και από τον Πειραιά το Πουλμαντά για τη Θεσσαλονίκη. Τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη μας. Λοιπόν, τα ονόματα των 18 της αποστολής είναι Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος, Αρναούτογλου, Μαρκοπού. Και πέρσι έτσι Λιώτης, έκαναν και μας κάνανε γιο-γιο. Ναι. Παντελάκης Τόλη, Ζιούλης Σερβιλάκης Σάλιακας, Σελινιωτάκης Μεγαρίτης, Γκίνη. Αυτός είναι του Ολυμπιακού, ο Τόλη είναι του Ολυμπιακού, ο Σάλιακας είναι του Ολυμπιακού. Λεμονής Βρετός, ο Λεμονής είναι ο δικός μας, ο πρώην, ο Καλούδης. Ο Καλούδης. Ναι. Ο Βρετός, ο Νικόλτσης, ο Αποστολίδης, ο Ξίδας, αυτός νομίζω είναι ο βασικός σεντερφόρ, και ο Λεό. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, πιτσιρικάδες περισσότεροι. Πιτσιρικάδες. Λεό και ξίδα και τέτοια. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Αυτούς να φοβάσαι. Τι αυτά τα μάτια. Τι να του φοβάμαι. Ναι, να του φοβάσαι. Ενώ να του προσέξει. Να του φοβάσαι. Όσα παίρνει ο Μπαργκάν παίρνουν όλοι μαζί. Να του προσέξει και αν του προσέξει. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα. Θα πούμε πώ προετοιμάζεται και ο Άρης. Άλλη μια προπόνηση μένει αύριο. Τα πλάνα του προπονητή σε λίγο όταν θα επιστρέψουμε για να μπούμε στην τελική μα ευθεία. Εδώ είμαστε στην τελική μα ευθεία πλέον. Πάντοτε στο Λίμπερο, στους 107 και 4, η εκπομπή του All About Άρης. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ από τον κύριο Τουλουπάκη, τον τεχνικό διευθυντή του Κισαμικού. Ο Άρης αύριο θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του. Σας είπα στο ξεκίνημα ότι το ευχάριστο ήταν ότι σήμερα πήρε μέρος κανονικά και έβγαλε όλο το πρόγραμμα ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι στην αποστολή. Δεν βλέπω να είναι στο βασικό σχήμα. Θα είναι σίγουρα στον πάγκο όμως. Αφού κατάφερε χθες να βγάλει ένα μεγάλο μέρος, σήμερα έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα. Άρα θα τον χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, από ό,τι φαίνεται, ο προπονητής του Άρη, ο οποίος για την άμυνα νομίζω έχει κατασταλάξει και για τα αμυντικά χαφ. Νομίζω ότι εκεί τρίτηθεται θέμα ότι θα είναι ο Μπούρμπος δεξιά, ο Βαλεριάνος αριστερά, ο Σόουζα με το Δελιζήσι στο κέντρο της άμυνας και τα δύο αμυντικά χαφ θα είναι ο Ιντζόγλου με το Μουμίν. Και από εκεί και πέρα, εκείνο που τον προβληματίζει είναι μεσοεπιθετικά πώς θα παρατάξει την ομάδα του. Οι επιλογές που έχει, αν θέλετε, οι δοκιμές που κάνει είναι δύο. Η μία θέλει τον Καπνίδη στην κορυφή της επίθεσης, τον Παυλίδη δεκάρι, τον Μπαργκάν αριστερά και τον Πασά με ανάποδο πόδι δεξιά, αντί του Πλατέλα δηλαδή. Όπως παίζει ο Πλατέλας με ανάποδο πόδι, το ίδιο δηλαδή να κάνει βάζοντας από εκεί τον Πασά. Η άλλη, το εναλλακτικό σενάριο είναι να μην ξεκινήσει τον Καπνίδη, βάζει δοκιμών, αυτά αναφέρω, να παίξει δηλαδή ο Πασάς στην κορυφή. Ο Πασάς. Ναι. Ο Παυλίδης να διατηρηθεί, αυτό από ό,τι φαίνεται το δούμε, στο 10. Δικαίωση. Και να παίξουν αριστερά ο Μπαργκάν και δεξιά ο Ντούνης. Το πρώτο ποιο είπες, το πρώτο σενάριο. Ο Καπνίδης στην κορυφή, ναι. Ο Παυλίδης δεκάρι, ναι. Ο Πασάς δεξιά, ναι. Και αριστερά ο Μπαργκάν. Αυτό βλέπω το επικρατέστερο, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι καλύτερο. Κόουτς, αυτό είναι. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε ποιο θα είναι. Ποια θα είναι η τελική επιλογή για τον προπονητή του Άρη εν ώψη αυτής της αναμέτρησης. Ο Βαλεριάνος ξεκουράστηκε, δεν έπαιξε το Ματσιπέλο, ο Δελιζήσης το ίδιο, ο Μουμίν το ίδιο, ο Ιντζόγλου το ίδιο, ο Πασάς το ίδιο, ο Καπνίδης έπαιξε λίγο στο τέλος. Όλοι, οι περισσότεροι σχεδόν, ο Καντιμίρης, ο οποίος ήταν κατά πάσα στο τέρμα επίσης. Δηλαδή,
περισσότεροι από τους παίκτες που θα είναι στο βασικό σχήμα την Κυριακή ήταν και εκτός αποστολής, ή έπαιξαν ή δεν έπαιξαν, ή έπαιξαν ελάχιστα όπως ο Καπνίδης στο τέλος. Από τους παίκτες δηλαδή που χρησιμοποιήθηκαν στο Κύπρο, θα είναι ο Σόουζα που θα παίξει, αλλά είπαμε αυτός δύσκολα βγαίνει. Ο Μπαργκάν, ο οποίος έχει στα χέρια του μία ακόμη ευκαιρία και θα τον χρειαστεί τον καλό Μπαργκάν, γιατί δεν έχει τον Πλατέλα την Κυριακή ο Άρης, όπως θα χρειαστεί τον καλό Παυλίδη την Κυριακή, παίζοντας σε μία θέση στην οποία μπορεί να προσφέρει και με σκοράρισμα μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή ο Παυλίδης δεν είναι από τα δεκάρια που δεν σουτάρει ή που δεν πατάει η περιοχή για να απειλήσει την πίσω ζώνη, είναι παίκτη που το κάνει αυτό και θα το χρειαστεί ο Άρης, και μακάρι να είναι σε καλή κατάσταση και να βοηθήσει την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Κισαμικό σε αυτό το ρόλο που θα του αναθέσει ο προπονητής, που λέγαμε ότι γενικότερα είχε ένα θέμα εκεί και δεν του βγαίνουν κάποια πράγματα. Αποφασίζει τώρα, και νομίζω με ορθά, να χρησιμοποιήσει ένα παίκτη που μπορεί να την παίξει αυτή τη θέση και έχει ικανότητες. Η διάρκεια είναι αυτή που του λείπει, του Παυλίδη, και ελπίζουμε σε αυτά τα τρία τελευταία παιχνίδια πριν τις γιορτές να τη βρει αυτή τη διάρκεια και αυτόν τον ρυθμό και να βοηθήσει πραγματικά την ομάδα, γιατί τον χρειάζεται. Χρειάζεται τον καλό Παυλίδη. Και το έχουμε πει από το ξεκίνημα της σεζόν. Αυτά όσον αφορά το πώς πάνω κάτω θα παραταχθεί ο Άρης σε ένα μάτς που δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση, θυμίζω, την Κυριακή το μεσημέρι, ούτε καν web, ιντερνετικά. Κανονίστε λοιπόν. Δεν το λέω απειλητικά, απλά να ξέρετε ότι δεν θα έχετε δυνατότητα να το παρακολουθήσετε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο αν βρεθείτε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, θυμίζω, είναι αύριο Βέρεια Σπάρτη, την Κυριακή εκτός από το Άρης Κισαμικός θα παίξει η Παναχαϊκή με τη Δόξα Δράμας, σημαντικό μάτς, ο Καραϊσκάκης με την Καρδίτσα και ο Απόλλων Λάρισας με τον Εγινιακό. Και τη Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια Καλυθέα Πανεγιάλιος, Τρίκαλα Απόλλων Πόντου και Εργοτέλης Όφη. Τηλεοπτικά ποια είναι το Παναχαϊκή Δόξα και το τη Δευτέρα ποιο είναι? Ιντερνετικά είναι το Εργοτέλης Όφη, ναι. Και αύριο το Βέρεια Σπάρτη φυσικά. Αυτό είναι το πρόγραμμα της αγωνιστικής, έκτη αγωνιστική. Και όπως σας είπαμε, με την απόφαση να μπει αγωνιστική κυπέλου, αγώνες κυπέλου στις 20 του Δεκέμβρη, σημαίνει ότι δεν θα έχουμε την εμβόλυμη ένατη αγωνιστική εκεί και πιθανότατα από τις 17 και μετά οι ομάδες της Φουτμπολή θα κάνουν διακοπές για περίπου 3 εβδομάδες μέχρι να ξαναπαίξουν ποδόσφαιρο στις 7 Ιανουαρίου. Έρχεται τριήμερο με πολλές αναμετρήσεις. Σήμερα το βράδυ, μάλιστα, στην Ιταλία έχει ένα σπουδαίο μάτς. Η Νάπολη υποδέχεται τη Γιουβέντους και έχει και το πορτογαλικό El Clásico σήμερα, Πόρτο Μπενφίκα. Το βράδυ μπείτε στο στοίχημα.gr για να κάνετε τις επιλογές σας. Και παράλληλα με τα smart notifications στο στοίχημα.gr θα έχεις άμεσες ενημερώσεις στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Επίσης, μαζί μας και τα είδη και αξεσουάρ μπάνιου Regina. Μπείτε στο site reginabanio.gr, ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina, παραλαμβάνω, ήδη αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά ήδη, και αν και σας αρέσουν, που είναι βέβαιο αυτό, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα. Να σας πω και την αποστολή του Άρη που θα πάει στην Πάτρα για το παιχνίδι με τον Προμηθέα: Καλαϊτζάκης, Φιλιώνης, Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης, Χριστίδης, Μούρτος, Αθηναίου, Μόραντ, Βασιλόπουλος, Πέτουεϊ, Βίβερ, Μπένσον και Μπέλ είναι οι 13. Ένα στα κουπί για να ανακοινώσει λίγο πριν την έναρξη του αγώνα την τελική δωδεκάδα ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Είμαστε εν αναμονή φυσικά στην ΚΑΕ και τη ένταξη στην ομάδα του Λευτέρη Μποχωρίδη. Θυμίζουμε το λύσιμο
τη λύση της συνεργασίας με τον Κουάμε Βον, ο οποίος ζήτησε να αποχωρήσει διευκολύνοντας την ΚΑΕ. Και πλέον μετά το μάτς με τον Προμηθέα θα έχουμε ένα καινούριο παλιό πρόσωπο στην ομάδα, τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Μποχωρίδης, ο οποίος αποχαιρέτησε μετά από 3,5 χρόνια το Παναθηναϊκό πριν από λίγο. Σαν χθες λέει, άφηνα τον Άρη για να κατέβω στην Αθήνα, για να ζήσω το όνειρό μου να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο. Πέρασα ωραίες και δύσκολες στιγμές, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός και σίγουρα φεύγω γεμάτος εμπειρίες από αυτό το ταξίδι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκα αυτά τα 3,5 χρόνια. Πρώτα τον πρόεδρο που με πίστεψε και με έφερε στην ομάδα, μετά όλους τους προπονητές, όλο το staff που είχαμε αυτά τα χρόνια και κυρίως όλους τους συμπαίκτες μου. Και γενικότερα τον Παναθηναϊκό και ιδιαίτερα τον Μάνο Παπαδόπουλο, τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα της αποχώρησής μου. Και φεύγω σαν φίλος, λέει, στο τέλος. Και πάω να κάνω αυτό που αγαπώ από μικρό παιδί. Πάω να παίξω μπάσκετ, λέει στο τέλος η ατάκα του Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη, εκεί δηλαδή στην ομάδα που αναδείχθηκε και έκανε τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Καλώς να ορίσει λοιπόν και να βοηθήσει την ομάδα και να επιστρέψει, γιατί το θέλει και ο ίδιος αλλά και το ελληνικό μπάσκετ, έτσι σε υψηλό επίπεδο μετά από 3,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό, που η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκε και πολύ χρόνο, πολύ χώρο να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Στον Άρη όμως θα του δοθεί σίγουρα περισσότερος χρόνος, στο χέρι του είναι να αρπάξει τις ευκαιρίες και να αποδείξει και να επιβεβαιώσει ότι όντως πρόκειται για ένα σπουδαίο ταλέντο. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική προσθήκη του Μποχωρίδη, πολύ πιο ουσιαστική ως βοήθεια από του Βον. Ο Βον, ο οποίος ήρθε με αρκετά μεγάλες προσδοκίες, ένας παίκτης ο οποίος και πέρσι είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, δεν κόλλησε στον Άρη, μια τραυματίας ήταν, μια το χέρι του πονούσε, μια το πόδι του πονούσε. Οπότε έμπαινε μέσα, λειτουργούσε περισσότερο ατομικά παρά για το σύνολο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε να προσπαθούμε να λύσουμε το συμβόλαιο παρά να πάρουμε κάτι παραπάνω από τον συγκεκριμένο παίκτη. Βρέθηκε η λύση για τη συνεργασία με τον Βον χωρίς ο Άρης να πάει σε περισσότερα μπλεξίματα, έστω και αν αυτό έγινε πριν από το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Καλό θα ήταν να έπαιζε και στον Προμηθέα και μετά να αποχωρούσε. Πάει αποδυναμωμένος ο Άρης στο αυριανό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι αυτά, τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Άρης θα πάει αποδυναμωμένος κοντά στον Προμηθέα, αλλά από εκεί έπειτα, στη συνέχεια, νομίζω ότι θα έχει πραγματικά ενισχυθεί ουσιαστικά με τον Μποχωρίδη σε μια θέση που από το καλοκαίρι πονάει πάρα 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 πολύ. Αυτά βέβαια αποδεικνύονται και στην πράξη και θα δούμε πώς ακριβώς θα ανταποκριθεί και ο Λευτέρης Μποχωρίδης στην επιστροφή του πλέον στο Νικ Γκάλης Χολ και πλέον με τη φανέλα του αγαπημένου του Άρη θα τον βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Στο θέμα των Τούρκων συνεχίζει ο κύριος Κολοβέτσιος να δημοσιεύει φωτογραφίες, έγγραφα της ΚΑΕ κτλ. Τώρα είδα ότι ένας φίλος του, ο Αλή και τρεις Αλή, όπως τον λένε και τα λοιπά, έχει οριστεί από την ΚΑΕ Άρης ως αντιπρόσωπος στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω τι μπορεί να επιφέρει το συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά είναι μια εξέλιξη με ένα έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο Facebook. Εγώ, ξέρετε, έχω πει πάρα πολλές φορές, θεωρώ λάθος να υπάρχει η επικοινωνία μέσω του Facebook με επίσημα έγγραφα της ΚΑΕ ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, όταν το σημειώσαμε αυτόν τον κύριο Κολοβέτσι, μας έγραψε ότι εγώ δεν έχω, λέει, δημοσιογράφους ή παπαγάλους ή τίποτα άλλο. Εντάξει, είτε έχεις δημοσιογράφους, είτε έχεις παπαγάλους, είτε έχεις site, είτε δεν έχεις οτιδήποτε, τι πάει να πει αυτό? Ότι ένα χαρτί που σου δίνει με σφραγίδα της ΚΑΕ Άρης και το λογότυπο του Άρη πρέπει να βγει στο Facebook? Μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω πού αποσκοπούν αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Κολοβέτσος είχε πει την Πέμπτη θα υπογραφούν τα συμφωνητικά. Σήμερα είναι Παρασκευή, δεν υπάρχει υπογραφή συμφωνητικών. Ελπίζουμε πραγματικά για το καλό της ομάδας, εφόσον ανταποκρίνονται τα νούμερα σε αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά και λένε οι εκπρόσωποι των Τούρκων, να έχουμε θετική. Θα τα δούμε από εβδομάδα αυτά. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και αυτό το δίωρο, την πρώτη εκπομπή για το Δεκέμβριο και τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Καβάδη που ήταν τη δεύτερη ώρα μαζί μας πίσω από την κονσόλα.
Ο Γιώργος Μαντζούκης ακολουθεί για την επόμενη ώρα με την ώρα για μπλε. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα για να σχολιάσουμε όλη την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του Άρη. Να μας φέρουν νίκες για να κάνουμε και πιο ευχάριστα την εκπομπή μας την Δευτέρα το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά.